Όπως όλα τα όμορφα, έτσι και το καλοκαίρι τελείωσε. Προχωράμε στη νέα σχολική χρονιά. Από την καρδιά μου σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Δώστε βάση σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης που βρίσκεστε. Κάθε τι σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Και είμαστε σήμερα εδώ στο πρώτο βήμα. Το σχολείο μας είναι, το δημοτικό είναι το πρώτο βήμα για τη συνέχεια. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε παιδιά, απευθύνομαι σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς. Στα παιδιά ζητώ και εύχομαι να πράξουν το καθήκον τους. Να είναι συνεπείς για να μπορέσει και η σχολική χρονιά αυτή να είναι αποδοτική και πραγματικά να τους μείνει ως εφόδιο για τα επόμενα χρόνια. Σε εμάς τους γονείς όμως που είμαστε ενήλικες και αποτελούμε την κοινωνία των ενεργών πολιτών πέφτει και ένα άλλο βάρος εκτός από αυτό που είναι το προφανές. Πρώτα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια. Πολλές φορές πρέπει να μας επιτρέπεται να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια για να μπορούν να εκτελούν το σκοπό τους. Το δεύτερο όμως και σημαντικό χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας είναι ότι εμείς αποφασίζουμε για αυτά τι εκπαίδευση θα πάρουν και τι εκπαίδευση θα λάβουν. Στα ίδια δεν αναγνωρίζεται και ορθά το δικαίωμα της βούλησης ακόμα. Σε εμάς όμως τους μεγαλύτερους πέφτει το βάρος να κρίνουμε και να αποφασίσουμε ως ενεργοί πολίτες τι εκπαίδευση θέλουμε να τους δώσουμε. Και για να μην επαναλαμβάνουμε και κουράζω, προσυπογράφω πλήρως αυτά που ακούστηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Θα αποφασίσουμε λοιπόν να απαξιώσουμε τη σπουδαιότερη παρακαταθήκη του ελληνικού πολιτισμού, την ελληνική γλώσσα, μέσω της απομείωσης των ορών της αρχαίας ελληνικής. Θα αποιεροποιήσουμε, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, την εκπαίδευσή μας. Και πόσο είναι νόμιμο αυτό και συνταγματικό, όταν το Σύνταγμά μας αναγνωρίζει τη θρησκεία μας, την Ορθόδοξη ως την κυρίαρχη θρησκεία. Αυτά όλα πρέπει να μας προβληματίσουν και πρέπει να γίνουν φάρος για τη συνέχεια και να γίνει και κουβέντα και αντικείμενο προβληματισμού και μέσα στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στους οποίους και εγώ φέτος από τη θέση του γονιού η μικρή μου θα φοιτήσει στα νήπια, θα συνδράμω και θα είμαι αρρωγός όσο μπορώ. Εύχομαι λοιπόν από αυτή τη θέση να είναι όλοι υγιείς έτσι όπως ξεκινάμε σήμερα, έτσι να τελειώσει η χρονιά με υγεία και του χρόνου να υπάρξει το ίδιο χαρμόσυνο νέο, αυτό που μάθαμε σήμερα, ότι στο Δημοτικό Σχολείο Αρναίας θα φοιτήσουν 161 παιδιά και στον Υπηαγωγείο Αρναίας 47. Τη στιγμή που γύρω μας κλείνουν σχολεία και υποβαθμίζονται σχολικές μονάδες, η Αρναία μας κρατάει ακόμα παρά τα χτυπήματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Με υγεία. Να είστε καλά.